Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Δεν είμαι μόνη μου όπως βλέπετε σήμερα. Είμαι και εγώ εδώ. Από εδώ είναι η Γεωργία. Από εδώ είναι η Καλίνα. Εμένα γιατί με συστήνεις, είμαστε στο Καλλινό Κάναλο. Ναι, αλλά σε συστήνω. Έτσι πρέπει. Δηλαδή μπήκε στο mood κατευθείαν, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι στο κάνω γιατί με έχει ξεβάψει. Καλά την έκανα. Τη έκανα το σωστό ντεμακιγιάζ. Και ποιο είναι το σωστό ντεμακιγιάζ, για δείτε πάνω. Αλλά η Γεωργία σήμερα μας έφερε κι άλλο τρόπο για ντεμακιγιάζ. Ναι. Συμπληρωματικό. Α, να κάνουμε δηλαδή αυτό όλο το σωστό. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνεις όλο το σωστό. Οπωσδήποτε. Αλλά θα κάνεις και κάτι ακόμα. Τι θα κάνω, Γεωργία? Μπορείς. Δες εδώ τι σου έχω. Είναι ένα σφουγγαράκι το οποίο μπορείς να πάρεις ό,τι υπολείμματα έχεις από το μακιγιάζ σου. Λέγεται contact sponge. Ναι, το βρέχεις, είτε πόσο σκληρό είναι. Στην αρχή είναι σκληρό. Το βρέχεις όμως και γίνεται πολύ μαλακό. Και αφού κάνεις ό,τι είναι να κάνεις, παίρνεις όλα τα υπολείμματα που έχεις χωρίς να βάλεις ούτε σαπούνι ούτε τίποτα. Το συχαίνεσαι το σαπούνι. Το συχαίνομαι, παιδιά. Μπράβο. Το σαπούνι. Δεν κάνει. Δεν κάνει το σαπούνι. Εγώ με σαπούνι κάνω τα μάτια. Hello darkness, my old friend. Λοιπόν, αυτό κάναμε ένα peeling το οποίο είναι πολύ ενυδατικό. Ναι. Μπορεί καμιά φορά να μην χρειαστεί να βάλεις ούτε καν κρέμα. Α, ναι. Έχει... Ναι, είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Έχει πάρα πολλά έλαια μέσα. Έλαιο βερικοκό, ναι, και σούπερ ενυδατικό. Κούτσι ελιάς, χαμό. Ακριβώς. Και αφού κάναμε αυτό, πήραμε και το ξεπλέναμε το μουτράκι, κάναμε, επιλέξαμε να κάνουμε αυτή τη μάσκα που είναι με άργυλο, λευκό και μείγμα ελαίων. Επίσης μυρίζει πάρα πολύ ωραία, πίκρα αμύγδαλο. Και αυτό είναι ενυδατική, ναι, είναι και αυτή είναι ενυδατική. Γιατί έχει μέσα έχει έλαια. 4-5 έλαια νομίζω, τέλεια. Αν θυμάμαι καλά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει, κάναμε φουλ ενυδάτωση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και κρέμα. Γιατί και κρέμα. Θα βάλουμε το σωστό primer, παιδιά. Είναι το καλύτερο primer που έχω δοκιμάσει. Σας το έχω ξαναδείξει. Λοιπόν, θα βάλουμε και την κρεμούλα μας. Αυτό είναι η κρέμα ημέρας που είπαμε, που κάνει και για τα μάτια, αλλά είναι και εξαιρετικό primer. Primer τι σημαίνει? Primer είναι η προετοιμασία του δέρματος πριν βάλουμε το μακιγιάζ. Γιατί το δέρμα πρέπει να προετοιμάζεται πριν βάλουμε το μακιγιάζ. Βεβαίως, και βοηθάει πάρα πολύ γιατί σμιλεύει πάρα πολύ τους πόρους. Δηλαδή δεν φαίνονται τόσο ανάγλυφοι και δεν είναι πάρα πολύ λιπαροί. Και αυτό είναι που βοηθάει και το κατατάσσεις στα primer για μένα. Το ότι δεν βγάζει λιπαρότητα στη διάρκεια της ημέρας. Κρατάει παραπάνω το μακιγιάζ σου, δεν σπάει τόσο εύκολα το μακιγιάζ σου. Καλά, μα μείνεις και όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ, από το πρωί της 5 που ξυπνάω εγώ μέχρι τις 10 το βράδυ. Κρατάς, ναι. Λυπάμαι, αλλά εκεί δεν θέλεις μόνο primer, εκεί θέλεις. Τα πάντα όλα. Fix and spray, primer. Τα πάντα όλα, ναι. Πάντα όλα. Έτσι να φωσφορίζει και το βράδυ λίγο. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά βοηθάει αρκετά, δεν σου βγάζει λιπαρότητα. Πολύ καλό αυτό. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Τι λες και εσύ? Ναι. Είσαι έτοιμη? Να βάλουμε την κρεμούλα μας. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε την κρεμούλα που σας δείξαμε. Και θα βάλουμε σε όλο το πρόσωπο. Πάντως εγώ κάθε φορά που τη βάζω, που λέτε, γίνεται πολύ πιο ολία η μύτη μου. Δηλαδή αυτό το πορόδες που έχει μύτη που μόνο με τον καθαρισμό, ας πούμε, σιάχνει. Άντε καλά. Μόνο με δικιά μου λέξη. Στρώνει, θέλω να πω. Δυστυχώς και ευτυχώς. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ καθαρισμό. Σουτ! Σουτ εσύ που δεν έχεις κάνει καθαρισμό. Δεν έχω κάνει. Γιατί? Δεν έχει τύχει. Το ξέρεις ότι οι κρέμες απορροφούνται πολύ καλύτερα όταν κάνουμε καθαρισμό? Γιατί η πόρη είναι ανοιχτή. Ναι, μαμά. Ναι, μαμά. Θα χρησιμοποιήσω από Poppy Louise τη βάση για τα μάτια. Κοιτάκι. Βάζουμε σε όλο το βλέφαρο. Και βγάζουμε και λίγο προς τα έξω. Μαθαίνω κι εγώ τώρα, έτσι. Έτσι. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το 900, το Deep Onyx. Είναι αυτό εδώ το μαύρο μολυβάκι. Και θα το βάλω σύριζα με τις βλεφαρίδες της στην ουσία. Τώρα θα πάρω αυτό εδώ το πινελάκι που βλέπετε, το flat. Η Γεωργία θα μου ανοίξει το μάτι. Και θα το βγάλω λίγο προς τα έξω.
Πάντοτε, αν θέλουμε να βάλουμε μια ίσια γραμμή, θα έχουμε ανοιχτό το μάτι για να πάει στην ευθεία με το κάτω μέρος του ματιού. Τέλεια, με το ίδιο μαύρο μολυβάκι τώρα θα πάρω και θα κάνω μπροστά, στην ουσία να φτάσει μέχρι μπροστά το μολύβι. Συγγνώμη. Ναι. Θα πάρω πάλι το ίδιο πινελάκι. Και τι έκανα, στην ουσία μπλέντερα λίγο τη γραμμή για να φαίνεται το ίδιο με το άλλο. Τέλεια. Έχουμε βάλει στην ουσία ένα ωραίο όμορφο eyeliner. Πάμε να συνεχίσουμε με τις σκιές. Χρησιμοποιήσω την Tartlet, η οποία είναι από Tarte. Δεν θα τη βρείτε δυστυχώς στην Ελλάδα, αλλά μπορείτε να βρείτε κάτι με παρόμοια χρώματα, πιστεύω. Θα χρησιμοποιήσω μία απόχρωση έτσι, ροζ μπέζ, ανοιχτό το δερματίσιο σου, και θα τη βάλω έτσι εδώ στην άκρη. Σετάρω στην ουσία τη βάση μου. Με ένα έτσι πλαϊνό πινελάκι θα πάρω την καφέ αυτήν εδώ απόχρωση και θα ανεβάσω λίγο το μαύρο αυτό εδώ πέρα που έχουμε φτιάξει του μολυβιού. Πάρω τη λίγο πιο σκούρη απόχρωση εδώ για να δέσω λίγο τις δύο αποχρώσεις μεταξύ τους. Το βγάζω και λίγο προς τα έξω με ένα έτσι φλάφι πινελάκι. Θα πάρω αυτήν εδώ την nude beige απόχρωση. Κλείσε μου ματάκι και θα σετάρω όλο μου το μάτι. Και θα το βγάλω και λίγο προς τα έξω. Να μην φαίνεται που τελειώνει στην ουσία το μακιγιάζ. Με ένα ακόμα φλάφι πινελάκι θα πάρω την ακόμη πιο ανοιχτή απόχρωση που είναι αυτή εδώ. Για να μπλεντάρω πάλι πιο ψηλά τώρα. Θέλω να κοιτάξεις πάνω και θα βάλουμε στο εσωτερικό. Βασικά θέλω να κοιτάξεις κάτω, συγγνώμη. Ωραία, και θα βάλω στο εσωτερικό από αυτό το μάτι πάνω. Μαύρο μολύβι για να ανοίξω το βλέμμα, θα το κάνω αυτό. Να ξέρετε. Είσαι καλά? Ναι, γαργαλήθηκα λίγο. Ναι, ξέρω. Κάπως έτσι άλλαξε αυτό το πράγμα, έτσι. Κάτι έχουμε δώσει μια έμφαση, ένα κάτι. Δεν βλέπω εγώ. Ναι, δεν βλέπεις εσύ, τι να κάνεις. Και εσύ καημένη μου. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το ίδιο της Maybelline μολυβάκι, αλλά σε καφέ χρώμα αυτή τη φορά και θα βάλω στο κάτω βλέφαρο. Άνοιξε μου. Κοίτα πάνω. Γεμίζω το κάτω βλέφαρο. Όχι μέχρι τέρμα. Ευγενική είσαι με τα χεράκια σου και το πρόσωπό μου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση με ένα έτσι πινελάκι φλαφοτέτιο μικρούλι. Φλαφοτέτιο μικρούλι. Ναι, κοίτα πάνω, εσύ μη σε κάνω κατά λάθος και πονέσεις. Με το φλαφοτέτιο πινελάκι. Θα πάρω την πιο σκούρη απόχρωση, δεν μ' άρεσε αυτή. Έτσι μόνο. Αναρχία στο μακιγιάζ. Ναι. Και με το ισιοτέτιο πινελάκι εδώ θα πάρω την λίγο πιο σκούρη απόχρωση. Και θα βάλω όσο πιο κοντά στις βλεφαρίδες γίνεται. Σαν να έτριξε στην ουσία το μολύβι.
Σαν να έκλαιγε τώρα. Από χαρά βέβαια. Οπότε δεν λέω πολύ. Δεν είναι ωραίο. Από νεύρα πλέγω. Κι εγώ. Χρησιμοποιήσω από κρυολάν αυτό εδώ πέρα το υπέροχο, το sparkle, το satin powder, το οποίο είναι το νούμερο... Δεν ξέρω, παιδιά, βγάλετε άκρη μόνοι σας. Κλείνω, mm-hmm. Τι κάνω. Ανοιχτά. Θα βάλω λίγο στην εσωτερική γωνία έτσι εδώ, να τις λάμψω. Πολύ μου αρέσει εδώ πέρα στην άκρη, όταν είναι λάμπη. Ναι. Θα συνεχίσω λίγο μέχρι εδώ. Έχεις ωραία έτσι η εσωτερική γωνία, πολύ όμορφη. Μόνο αυτό, χωραίο. Όχι, όχι. Mm. Έχεις πολύ ωραίο μάτι γενικά. Παίρνω πάλι το καφέ μολυβάκι, εν τέλει θα το συνεχίσω μέχρι μπροστά. Εσύ πάνω. Εγώ πάνω, εσύ πάνω. Πολύ λίγο όμως, να κάνεις βύσιμο. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε. Λάμψη, λάμψη. Ναι. Πάμε να βάλουμε το make-up μας, το οποίο είναι από Maybelline, το Dream... Είναι το Dream Urban Cover. Το οποίο είναι το νούμερο 103. Παίρνουμε λιγάκι με ένα flat πινελάκι και πολύ ανοιχτό. Θα το κάνω λίγο mix με τις Becca το Skin Love, το οποίο τώρα το συγκεκριμένο είναι το Driftwood, η απόχρωση. Γιατί μου βγήκε λίγο άσπρη. Θα συνεχίσω κάνοντας mix τα δύο αγαπημένα μου concealer από Tarte, τα οποία πάλι δεν μπορείτε να βρείτε στην Ελλάδα, αλλά τα πολύ αγαπώ, συγγνώμη παιδιά. Ζήλια, να ζηλεύετε. Είναι το 35H και το 22B. Με το διαμάντι μου εδώ θα πάρω και θα τις κάνω blend το concealer. Θέλουμε να ανεβάσουμε το μάτι προς τα πάνω, προς τα πάνω. Τι θες να πεις, δεν είναι το μάτι προς τα πάνω. Είναι αρκετά. Α. Θέλουμε να το κάνουμε ακόμη πιο πάνω. Θέλουμε να το κάνουμε τις γάτες στο μάτι. Ρε παιδί μου, πώς το λένε. Πάμε λίγο φρυδάκι με Anastasia. Anastasia είναι καλή επιτυχία. Deep Brown Pomade. Χρησιμοποιήσουμε το Medium Brown. Εγώ όμως στην εποχή που τα φρυδάκια μας τα βγάζαμε. Πάμε να συνεχίσουμε με το contouring και θα συνεχίσω με Anastasia Beverly Hills και Contour Kit Palette. Θα χρησιμοποιήσω και τις τρεις αποχρώσεις για να την κουντουράρω. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε πάρα πολύ contouring σε αυτή την περίπτωση. Κάνουμε... να βρούμε το ζυγωματικό. Περίμενε. Και βρίσκουμε το κόκκαλο κάτω από το ζυγωματικό. Δεν σας είπα τι χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ το Global Glow για να την... Κουντουράρω. Όχι, για να τη ενώσω λίγο όλη τη βάση με το contouring. Αυτό. Αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσω από Charlotte Tilbury το τέλειο αυτό. Αχ, το πίγκασμ. Το τέλειο πίγκασμ. Ναι. Όπως άκουσες, έτσι λέγεται αυτό. Α, δεν το έβγαλες μόνη σου το όνομα. Λέγεται πίγκας, χαμογελάς. Είναι το πιο τέλειο ρούζ που σε αφήνει εντατωμένη, φουλ. Και αφήνει και μία λάμψη τέλεια. Πίγκας. Και θα χρησιμοποιήσουμε και από Becca αυτό εδώ πέρα το τέλειο που είναι το Shimmer Skin Perfection Present, το C-Pot. Και είναι έτσι σαν τη Σάριελ το... Σας το έχω ξαναδείξει. Είναι από αυτά που γυαλίζουνε. Είναι highlighter, ναι. Shell. Yes, you found it. Τι μας έχει μείνει? Μάσκαρα και κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσουμε την Lashesation Mascara. Θέλω να κοιτάς κάτω.
θα τη βάλουμε σε όλο το εύρος των βλεφαρίδων της. Τέντα οι βλεφαρίδες. Από Maybelline θα χρησιμοποιήσω το Velvet Beige, το οποίο είναι το 630, το Color Sensation. Και ορίστε, Γεωργία. Για να με δω. Α. Βαμμένη. Επαγγελματικά. Βαμμένη επαγγελματικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό εδώ πέρα το μαύρο που μου έχει βάλει πάνω από τα μάτια. Αυτό θα το υιοθετήσω κι εγώ. Να το υιοθετήσεις. Γιατί να μην το υιοθετήσεις. Κάνει λίγο πιο μυστήριο το look, μυστήριο το βλέμμα. Πιο μαλακό σε σχέση με το eyeliner βασικά. Λίγο πιο... Natural δεν το κάναμε. Δεν το θέλατε. Θα βγω για ποτάκι. Ναι, για ποτάκι, Γεωργία. Για ποτάκι. Ναι. Και έχω φρύδια, ρε φίλε. Ε, έχεις φρύδια, ρε φίλε. Έχω φρύδια, ρε φίλε. Έχω φρύδια. Και να πούμε ότι πέρα από αυτά τα ωραία που είχαμε πει στην αρχή, ότι πρέπει να κάνουμε το σωστό ντεμακιγιάζ και τα λοιπά που έλεγε η Καλίνα, που δεν το κάνω εγώ. Σήμερα δεν το κάνω. Ειλικρινέστατη. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πίνουμε πολύ νερό για το δέρμα μας. Σωστά. Να τρώμε. Τι να τρώμε, καλή να. Λαχανικά και φρούτα. Μπράβο. Να κοιμόμαστε αρκετά. Πολλές ώρες. 8 ώρες, εντάξει, δεν το παρακάνετε, γιατί μετά ξυπνάθασα από 3 μέρες. Όχι, όχι. Οπότε, προσέχουμε λίγο τα μουτράκια μας. Κάνουμε τα σωστά βήματα, όπως μας είπε η Καλίνα, για τον μακιγιάζ μας. Τα υπόλοιπα θα τα ακούτε από μένα, γιατί θα προσέχετε τον τρόπο ζωής σας. Θα έχει πολλά ξενύχια και τα λοιπά. Όχι σε προπολές όμως φυσικά. Και θα έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο δερματάκι μέχρι τα άντα! Λοιπόν, από εμάς, φιλάκια πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Και αν σας αρέσει να μας παρακολουθείτε και να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια! Φιλάκια και από μένα, γεια σας!